Οι οδικές μεταφορές συμβάλλουν καθοριστικά στην εκπομπή μεγάλων ποσοστών ατμοσφαιρικών ρήπων, με τις επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσμού να είναι άμεσες. Σύμφωνα με τα πρώτα συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Προγράμματος του Πανεπιστημίου Κρήτης, περισσότερο από το 40% των συγκεκριμένων ρήπων προέρχονται από τις οδικές μεταφορές και ειδικότερα από τις εκπομπές καυσίμων πετρελαίου. Τι ακριβώς η ατμοσφαιρική ρήπανση που υπήρχε και η χώρα μας, γιατί επιδεινώνεται και ακόμα περισσότερο και με την μεθαλομύκλη, όπως πολύ καλά γνωρίζετε και έχετε αναφέρει πάρα πολλές φορές, ιδιαίτερα τους μήνες του χειμώνα, έχουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία και σε επίπεδο θέων νοσημάτων. Σύμφωνα με την έρευνα, στις περισσότερες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στην Ελλάδα, οι εκπομπές ατμοσφαιρικών ρήπων από τα αυτοκίνητα υπερβαίνουν σημαντικά τα επιτρεπτά όρια, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, είναι πιο αναγκαία από ποτέ η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι το μέλλον είναι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Υπάρχει μια διεθνής καμπάνια αυτή τη στιγμή για τον περιορισμό όσο γίνεται των πετρελαιοκίνητων και με αντικατάσταση με αυτοκίνητα που έχουν μηδενικούς ρήπους, όπως είναι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι δύσκολο, γιατί πρέπει να γίνουν μακροπρόθεσμα σχεδιασμοί. Στην αγορά ενός αυτοκινήτου, καταναλωτές προσπερνούν το κατά πόσο επηρεάζει το αυτοκίνητο που αγοράζουν την υγεία τους και το περιβάλλον κατ' επέκταση και στέκονται στην τιμή και στην κατανάλωση. Σωστά. Αυτό ακριβώς είναι το μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό το πρόγραμμα που αυτή τη στιγμή συμμετέχουν 8 χώρες και είναι 8 χώρες που έχουν μεγάλα προβλήματα ατμοσφαιρικής ρήπανσης αλλά και μεγάλα προβλήματα με τη χρήση των πετρελαιοκίνητων οχημάτων. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να υπάρξουν με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Κρήτης δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών για τους κινδύνους στη δημόσια υγεία από την αλόγιστη εκπομπή ρήπων στην ατμόσφαιρα, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το φαινόμενο.